Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου, στην κουζίνα της Λίτσας. Σήμερα θα κάνω μπριζόλες. Θα τις βάλω στο πυρέξ με ντομάτα, κρεμμύδι και σκόρδο. Έχω τρίψει ένα κρεμμύδι εδώ χοντροκομμένο. Έχω ψιλοκόψει σκορδάκι, 3 κελιδούλες. Έχω βάλει ντομάτα και ντοματάκια μικρά, τα οποία τα έχω κόψει στα 4. Αλάτι, πιπέρι και λάδι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Και μέσα θα βάλω τις μπριζόλες. Θα τις γυρίσω και όλα λίγο, μία φορά, να πάει το λαδάκι παντού, έτσι, και άλλη μία εδώ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα ρίξω αλατάκι. Πιπέρι. Μαύρο. Και πάλι θα τη γυρίσουμε μία φορά. Έτσι. Τώρα θα ρίξουμε το σκορδάκι μας, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει. Το κρεμμύδι επίσης. Και αυτό ψιλοκομμένο. Και τα ντοματάκια. Σου κάνω ένα ωραίο μασαζάκι. Έτσι. Θα ρίξω και νεράκι και θα το βάλω στο φούρνο. Έχω κάνει προθέρμανση στους 200 βαθμούς, πάνω κάτω στις αντιστάσεις, μέχρι να ψηθούν οι μπριζόλες. Στην πορεία θα δούμε τι θα κάνουμε. Το φαγάκι μας μπήκε στο φούρνο, τώρα θα περιμένουμε να ψηθεί. Οι μπριζόλες μας γίνανε λουκούμι. Τις έβγαλα. Έχω βάλει το ζουμάκι μέσα με νεράκι πάλι να βράσει για να ρίξω μία κούπα ρύζι. Έχω μετρήσει βέβαια το ζουμί, 3 κούπες με μία κούπα ρύζι. Έχω πλύνει το ρύζι καλά, το έχω αφήσει να στραγγίξει και μόλις πάρει βράση το ζουμάκι μέσα στο πυρέξ, θα το ρίξουμε. Ρίξαμε το ρυζάκι και περιμένουμε να γίνει. Έτοιμο. Θα βάλουμε στο πιάτο τώρα να το δούμε, να κρυώσει λίγο και να φάμε. Πρέπει να γίνει
Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Μυρωδιά του είναι άλλο πράγμα. Μπριζόλα χοιρινή στο φούρνο, είπαμε, με ντοματούλα και ριζάκι. Ένα φαγάκι απλό, εύκολο και νόστιμο. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε εγγραφή, είπαμε, στο κανάλι μου. Πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Και μην ξεχνάτε να κάνετε και like για να βλέπω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ.